δικαίωμα ψήφου, το οποίο πιστεύω είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα ισχύσει και από την επόμενη Γενική Συνέλευση, μια και έχει διευκρινιστεί και από την ΕΠΟ, όσα σωματεία συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Ένωσης, δηλαδή δεν ανάγκη να είναι μόνο ανδρικό ή να έχει ο άλλος τμήμα υποδομών, ναι, θεωρούνται υποχρεωτικό δηλαδή και των υποδομών, θα μπορούν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις συνελεύσεις και όχι απλή παρουσία και να εκφράζουν κάποια άποψη. Επίσης, όπου αναγράφεται διοικητικό... Να διευκρινιστεί ότι τα καταστατικά και ο νόμος παλιά ήταν ρητά και λέγανε δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο αυτοί που συμμετέχουν στα υποχρεωτικά και υποχρεωτικά θεωρούσαν Α κατηγορία, Β και κύπελο. Όλοι οι άλλοι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Σήμερα αυτό, από σήμερα δηλαδή, αλλάζει και όσοι συμμετέχουν, δηλαδή μια ομάδα μπορεί να έχει 4 ομάδες στα τμήματα υποδομών και δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ναι. Από σήμερα, και να έχει 200 παιδιά και να μην έχει δικαίωμα ψήφου. Και να μην συμμετέχει στο ανδρικό ή στο κύπελο. Ενώ από σήμερα και αυτή η ομάδα θα... Δηλαδή π.χ. ο ΑΟ Πάρουξο έχει 4 τμήματα και δεν έχει δικαίωμα. Και στο παρελθόν ο ΠΑΣ Νάξου για τους παλαιότερους, δεν είχε στη μεγάλη, στην αντρική κατηγορία. Αλλά και...